πεις αν. Ξεκινάω από τον Δημήτρη, επιτρέψτε μου, γιατί. Εννοείται. Ωραία. Εάν εκτιμάς. Ότι έκανες λάθος. Να κάνω την ερώτηση, παρακαλώ. Αν εκτιμάς ότι έκανες λάθος που δεν ήρθες πριν 3 χρόνια, όταν σου έγινε η πρόταση από το Λάτσιο και μάλιστα 2 φορές, γιατί συναντήθηκες 2 φορές στο σπίτι του, όταν δεν ήρθες πριν 3 χρόνια στον Αντένα. Λοιπόν, θεωρώ ότι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι έκανα λάθος. Αλλά αν ήμουν πάλι εκεί, σε εκείνη τη θέση, πάλι το ίδιο θα έκανα. Θα προτιμούσα να παραμείνω, γιατί έτσι το δικό μου σύστημα τέριαζε περισσότερο. Έχει ένα σύστημα ιδιαίτερο, Δημήτρη. Ναι, εντάξει, εγώ ερώτησα. Δεν είπα τη λέξη αξιών, γιατί θα είναι σαν να υποτιμώ άλλους ότι ο άλλος που δεν κτλ. Όχι, όχι. Σύστημα. Έχω ένα δικό μου σύστημα. Έναν τρόπο σκέψης. Ναι, στο οποίο θέλω να είμαι ευαισθησίας. Ακριβώς. Που μπορεί να είναι διαφορετικό σε αυτό. Δεν πίστεψα ότι έπρεπε να παραμείνω στο κανάλι που με ανέδειξε. Δεν υπήρχαν παρουσιαστές. Πολύ καλά κάνατε και είχατε φύγει τότε, αν με ρωτάτε, να σας το πω και δημόσια. Μα δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν μας θέλανε. Ναι, εντάξει. Δεν μας έκανα πρόταση επί της ουσίας. Μια πρόταση, γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λοιπόν, είπα, δεν υπήρχε παρουσιαστής και λέω θα στηρίξω το κανάλι. Φυσικά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, για να μην είμαστε, να μην βγαίνουμε και τελείως ιδεαλιστές. Υπήρχε και το ότι εφόσον μένω τελευταίος παρουσιαστής, όλο και κάτι παραπάνω θα έχω. Τώρα, ειλικρινά, επειδή είναι παιδί. Αλλά ο βασικός άξονας ήταν αυτό. Να παραμείνω στο κανάλι. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου κακό να είναι ένας παρουσιαστής και ένας άνθρωπος φιλόδοξος. Γιατί αλίμονο στον παρουσιαστή που δεν είναι φιλόδοξος θα μείνει πάντα στάσιμος. Mm-hmm. Στο έχω πει και κάτι δει αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Πιστεύεις εσύ ότι τότε, τώρα που το βλέπεις πίσω, βάρινε περισσότερο αυτό που λες ότι οι άνθρωποι που με στήριξαν κτλ. Ή η φιλοδοξία προσωπική που είναι θεμητή, το επαναλαμβάνω, ότι τώρα που έφυγε ο Γιώργος και η Φέη που ήταν τα μεγάλα ονόματα, μπορεί στο επόμενο πρωινό να είναι ο ρόλος μου πιο ενεργός και να αναδειχθώ πιο εύκολα. Ειλικρινά ήταν ένας παράγοντας που σκέφτηκα. Αλλά ο βασικός άκτο, 70% ήταν ότι χρωστάω ακόμη στο κανάλι. Και το εκ του αποτελέσματος έκανες λάθος, γιατί το λες. Και τώρα ξεπλήρωσα. Όχι, δεν είναι θέμα εκδίκησης. Αυτό που είπες του εκ του αποτελέσματος, γιατί θεωρείς ότι εκ του αποτελέσματος έκανες λάθος που έμεινες. Έκανες άλλες 3 χρονιές σε 2 πρωινά, άλλες 2 χρονιές σε 2 πρωινά. Όχι, όχι, δεν θεωρώ ότι έκανα λάθος. Απλά με ρωτάς. Α, εννοείς στην επιλογή. Ναι, είπες ότι το αποτελέσματος έκανα λάθος που έμεινα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αναδείχθηκε. Εκτυλίχθηκε ένας αέναος αγώνας, ένας διαρκής αγώνας να αποδείξω στο κανάλι γιατί έπρεπε να με εμπιστευτεί ή γιατί έκανε καλά. Ωραία. Που εμπιστεύτηκε τα 4 πρώτα χρόνια. Έρχεται, τα λοιπόν. Τα τελευταία 2 δηλαδή ήταν μια διαρκής προσπάθειά μου να αποδείξω. Ωραία. Ότι καλά έκαναν και με εμπιστευτεί λοιπόν, τα 4 πρώτα. Εμείς είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Έχουμε μια σχέση κτλ. Όταν μιλήσαμε πριν σε βρίσκω τελευταία φορά στο τηλέφωνο που σε έβρισα και στόκλεισα. Γύρισες και μου είπες ότι όταν μείνω εγώ στο κανάλι. Τα παιδιά δεν. Όχι, όχι, κάτσε να λύσουμε μερικά πράγματα. Ότι εγώ θα μείνω στο κανάλι, αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι που να είναι απέναντί σου να σε θίξει. Και ξεκινάει η εκπομπή, λέω εγώ τον καιρό εδώ και πας και λες τον καιρό απέναντί μου. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβες εσύ ότι σε προσωπικό επίπεδο έμεινε σε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, σε ένα πρωινό. Ότι κάνω κάτι εγώ που το έχω καθιερώσει εγώ στην τηλεόραση. Δεν το πας και κάνεις. Θα το πω, θα το πω και το φέτος. Δεν λες τον καιρό φέτος. Δεν το έχω πει ακόμα γιατί είναι ακόμα καλοκαιρία, δεν έχει μεταβολές γι' αυτό. Σωστό. Λοιπόν, ηλιοφάνεια, δεν έχει τίποτα φοβερό. Εσύ, ρε παιδί μου, όταν σου είπαν ότι θα πεις τον καιρό απέναντι στο Λιάκα, δεν είπες, ρε παιδιά, είναι λίγο προκλητικό να το κάνω αυτό, αφήστε να μην το κάνω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ είχα πει ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι απέναντί σας. Εννοώ επικεφαλής μιας προσπάθειας. Σε πρωινό θα ήσουν. Όχι, πώς έγινε και ποτέ. Εντάξει, ότι θα. Μα αυτό είπα ότι θα βοηθήσω το κανάλι. Να μην είμαι μόνος, εννοεί, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Να είμαι μπροστά. Να βοηθήσω την προσπάθεια του καναλιού για πρωινό, το είχα πει από την αρχή. Στο συγκεκριμένο, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, φυσικά είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις μου, αλλά είναι στο πλαίσιο του ότι είμαι κότα. Θες να το πεις, θες να πεις ότι είμαι στρατιώτης. Το λέω και στα δύο για να μην νομίζω ότι προσπαθώ να. Στρατιώτης κότα, ναι. Εξέφρασα όπως και άλλοι την διαφωνία μου, αλλά ξέρεις τι, είναι και επιλογές ανθρώπων οι οποίοι δεν βρίσκονται και εδώ και δεν είναι σωστό να τους θίξουμε. Ωραία, τώρα τι βάρινε την απόφασή σου να. Και το έκανα όπως έπρεπε να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, ναι. Προσπαθούσα να τον κάνω. Τι βάρινε την απόφασή σου να έρθει από το Μέγκα στον Αντένα. Καταρχήν, είχες πρόταση και από τον Α, από ό,τι γνωρίζεις το καλοκαίρι. Δεν θέλω να πω καθόλου για τις προτάσεις που είχα. Είχες πρόταση από άλλο κανάλι, εκτός πλήν του Αντένα. Είχες. Από το Μέγκα. Από τον Α, ξέρεις. Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Λέει ότι είχα. Από το Μέγκα είχες πρόταση να παραμείνεις. Ναι. Ωραία. Και γιατί αποφάσισες να φύγεις από το Μέγκα και να δεις, επειδή δεν σου δώσανε, σου είχα δώσει το Ούγκα Challenge πέρσι, ας πούμε, βραδινό. Που ήταν γιατί και πολύ ωραία και ως στήλη και ως εκπομπή, συγχαρητήρια. Ναι. Πήρες περισσότερα λεφτά στον Αντένα. Το Ούγκα Challenge το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν κόστησε τίποτα και το έκανα μόνος μου. Ήταν να παίξει επανάληψη τα Ούγκα Challenge το βράδυ και εγώ ζήτησα ένα σλότ, όπως λέγεται, ένα άνοιγμα ανάμεσα στις διαφημίσεις παραπάνω για να μπορώ να γράφω κείμενα και να κάνω δουλειά. Έγινε με τους τεχνικούς, mm-hmm. με τα παιδιά και να τους χαιρετήσω με όλα τα παιδιά εκεί. Τα φιλιά μας.
Ήταν έτσι. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μια εκπομπή. Ήταν μια εκπομπή που εγώ πάλι εκβίασα για να μπορέσω. Άρα γιατί ρε παιδί μου ήρθε στον Αντένα. Γιατί ήρθε στον Αντένα. Ένας... Πήρες περισσότερα λεφτά από ό,τι στο ΜΕΚΑ. Δεν μιλάω οικονομικά. Αλλά πίστεψέ με μέχρι τώρα για να σου απαντήσω στην ερώτηση. Το οικονομικό δεν ήταν παράγοντας και το ξέρεις καλά για να κάνω επιλογές. Δεν είναι και πια τα οικονομικά έτσι ώστε να. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το. Γιατί ήρθα εδώ. Ο ένας παράγοντας ήταν σίγουρα η Μέρη, το ότι πάντα θέλαμε να κάνουμε κάτι μαζί. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν ότι έπρεπε να εξελιχθώ. Να δω τι ψάρια πιάνω. Μάλιστα. Απλά. Η πρόταση για το απογευματινό έγινε καταρχήν σε σένα, Μέρη, και μετά ήρθε ο Δημήτρης ή έγινε από κοινού, γιατί αυτό δεν το ξέρω το κομμάτι. Δεν ήταν από κοινού. Έκανα εγώ μια κουβέντα με το κανάλι όταν έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε με το συνένα. Είχα κι εγώ 2 συνένα. Okay. Τελείωσαν τα 2 χρόνια και για την ανανέωση λοιπόν του συνένα μου είπανε πώς είναι η σχέση με τον Γκαρέζο. Ήταν ακόμα Ιούνιος. Mm-hmm. Λέω, οι σχέσεις με τον Γκαρέζο είναι φανταστικές. Τι ερώτηση.